Καλησπέρα από Σουφλή Εύρου. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία που γίνεται και συμμετέχουν 80 πόλεις όλη την Ελλάδα. Είμαστε μέσα στις 80 για να διαμαρτυρηθούμε για τα μέτρα που έχει πάρει στα οικονομικά πλαίσια η κυβέρνηση. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε να μειωθεί ο ΦΠΑ, να δοθεί μια χρηματοδότηση επανεκκίνηση για τις επιχειρήσεις. Όλοι υπάρχει μια αγωνία στο πρόσωπο όλων των επαγγελματιών για το τι θα γίνει αύριο μόλις ξεκινήσουμε. Και λίγο για να μιλήσω και για την περιοχή μας, για το Σουφλί Εύρου και κυρίως για τον Εύρο, που αυτή η κρίση που περνάει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, όλη η Ελλάδα, εδώ στον ομό μας, στην άκρη της Ελλάδος, την περνάμε την κρίση ένα μήνα πιο πριν. Είχαμε τα σκηνικά με την Τουρκία και με τους μετανάστες ένα μήνα πιο πριν. Θέλουμε να δώσει βάση η κυβέρνηση, η περιφέρεια, ο Δήμος σε όλα αυτά που ζητάμε, γιατί κρίνεται το μέλλον όλης της εστίασης και όλων των επαγγελματιών. Καλή χρηματοδότηση και βιώσιμη λύση για τις επιχειρήσεις και όχι για τις τράπεζες πάλι. Συμπαραστεκόμαστε στους αδέλφους, δίνουμε τον αγώνα μας, παντός καιρό. Ο καιρός είναι ευρωχερός, όπως είναι ευρωχερή και η ψυχή μας αυτές τις ημέρες. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να παραμείνουμε ανοιχτοί, να είμαστε εδώ πέρα στον τόπο μας και να αγωνιστούμε και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε χρόνια. Να προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό κράτος. Οι επαγγελματίες της εστίασης είναι πάντα το εύκολο θύμα. Καιρός είναι να έχουμε και εμείς τα προνόμια που απολαμβάνουν άλλοι κλάδοι.